οι Ουκρανοί στρατιώτε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου δεν βλέπουν σχεδόν καθόλου τους διοικητές τους. Ο Κότς, στρατιωτικός του διοικητέ του. Ο Αλεξάνδρ Κότ, στρατιωτικό ανταποκριτή του Πόλιτ Navigator, το είπε αυτό στην Κομσομόλσκα για πράβδα. Οι εχμάλωτοι πολέμου που πέφτουν στα χέρια τόσο των στρατευμάτων του Λουχάνξ όσο και του Ντονένσκ λένε πάντα το ίδιο πράγμα, ότι δεν είδαν τους διοικητέ τους ποτέ, ότι τους έφεραν στις θέσεις τους τη νύχτα, δεν τους είπαν πού βρίσκονται και τους έδωσαν μία εντολή, να κρατηθούν και να μην υποχωρήσουν ούτε ένα βήμα. Ταυτόχρονα, αντί των διοικητών βλέπουν γύρω τους είτε υπαξιωματικούς, οι οποίοι αντικαθιστούν αξιωματικούς λόγω της αποσία τους, είτε λίγο πιο έμπειρους συμβασιούχους οπλίτες. Εφιστά την προσοχή στο γεγονό ότι στι πρώτε γραμμέ του μετόπου οι μονάδε τη AFU δεν διαθέτουν αξιωματικό που δίνει διαταγέ εξ αποστάσεω. Στέκεται στο σημείο ελέγχου τη εφεδρεία και εκεί, με έναν χάρτη, προσπαθεί να αναπτύξει με κάποιο τρόπο την άμυνα τη περιοχή που του έχει ανατεθεί. Αλλά δεν υπάρχουν καν αξιωματικοί δημιουργία συλλόγου μεταξύ των στρατιωτών. Κάποιο πρέπει να είναι εκεί, αλλά δεν είναι. Είναι σαφέ ότι ο επικεφαλή μια δημιουργία μπορεί να είναι ελοχία, αλλά ο διοικητή ενό λοχού πρέπει να είναι τουλάχιστον υπολογαγό και ταγματάρχη και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στον Ουκρανικό στρατό τώρα, δεν επαρκούν για όλα τα τμήματα του μετόπου. Οι ειδικέ δυνάμει, τόσο οι αμυνόμενοι όσο και οι επιτιθέμενοι, διαθέτουν σώμα αξιωματικών. Η αλυσίδα διοίκηση είναι ακριβώ εκεί. Δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα για έναν κινητοποιημένο στρατό, συνοψίζει ο Κόντζ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.